Τα 360.000 κρούσματα ξεπέρασε η Γαλλία μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ο Υπουργός Υγείας της χώρας έκανε λόγο για επέλαση της μετάλλαξης όμικρον, η οποία θα κορυφωθεί τις επόμενες 2 εβδομάδες. Δεν είχαμε ποτέ καταγράψει τέτοιους αριθμούς στην αρχή της υγειονομικής κρίσης. Πρόκειται για ένα παλιρροϊκό κύμα. 22.000 ασθενείς νοσηλεύονται και 3.900 εξ αυτών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και η Ιταλία κατέγραψε πρωτοφανή αριθμό νέων μολύνσεων, αγγίζοντας τις 220.000, αριθμός διπλάσιος από το προηγούμενο 24ωρο. Οι γιατροί κάνουν έκκληση στους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν άμεσα. Το εμβόλιο είναι το ενεργό εργαλείο που έχουμε στην κατοχή μας και εγγυάται τις μικρότερες επιπτώσεις στην υγεία για όσους έχουν μολυθεί από τον ιό. Εγγυάται επίσης λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία και ακόμη λιγότερες εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και στην Τουρκία η κατάσταση είναι στο κόκκινο, με τον Υπουργό Υγείας να ανακοινώνει πως η μετάλλαξη όμικρον είναι πλέον η επικρατούσα. Στα τέλη Δεκεμβρίου οι καταγεγραμμένες μολύνσεις ήταν 20.000 και εχθές ξεπέρασαν τις 74.000.